Φίλες και φίλοι, είναι πάντα με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνουμε σε όλους εσάς, στους Κύπρους της Διασποράς, σε όλον τον κόσμο, με αισθήματα αγάπης και βαθιάς εκτίμησης. Η πατρίδα μας γίνεται πολύ πιο μεγάλη, γιατί σε κάθε γωνιά της γης υπάρχει ένας από εσάς που μας κάνει περήφανους με τη δράση του. Γιατί με τον κόπο και τη στάση ζωής σας αποτελείτε τους καλύτερους πρεσβευτές της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Σε όλους τους τομείς δράσης σας, στην οικονομία, στις τέχνες, στον αθλητισμό, στις επιστήμες. Σας ευχαριστώ για όλα. Εύχομαι το 2024 να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους της κατοχής της πατρίδας μας. Εύχομαι σύντομα να δούμε την Κύπρο μας επανενωμένη και να δώσουμε στις επόμενες γενιές τη δυνατότητα να ζήσουν και να ευημερίσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης. Σε αυτό προσβλέπω και γι' αυτό θα συνεχίσω να εργάζομαι ακατάπαυστα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, άλλη μια σημαντική χρονιά κλείνει φέτος, μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από σημαντικά γεγονότα τόσο για την Ελλάδα όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, το 2023 ήταν και αυτή μια ιδιαίτερη χρονιά για το λαό της Βρετανίας, καθώς ο Κάρολος ο Τρίτος στέφθηκε βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ελλάδα φυσικά δεν θα απουσίαζε από μια τόσο σημαντική στιγμή και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, να παρίσταται στην τελετή ενθρόνησης. Από την πλευρά της Ελλάδος, 20 Μαΐου ήταν μια ιστορική μέρα για τους απόδημους Έλληνες, αφού για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό. Και μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων από όλες τις χώρες του εξωτερικού. Τη χρονιά που τελειώνει, οι επισκέψεις των Ελλήνων αξιωματούχων ήταν, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, συχνές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Λονδίνο με αφορμή τη συμμετοχή του στο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε στο LSE για τις ευκαιρίες της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, όσο και ο νυν Νίκος Δένδιας, είχαν συναντήσεις με την ηγεσία του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας κατά τη διάρκεια του έτους. Σημαντικό γεγονός επίσης υπήρξε η πραγματοποίηση του Ελληνοβρετανικού Συμποσίου φέτος στο Λονδίνο με έμφαση στα θέματα ενεργειακής ασφάλειας, γεωπολιτικής βιωσιμότητας και τεχνολογίας με τη συμμετοχή των Υπουργών Δένδια και Στυλιανίδη. Ο ελληνικός τουρισμός είχε και φέτος μια σημαντική θέση στο Βρετανικό Γίγνεσθε. Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφτηκε τη Βρετανική Πρωτεύουσα για την έκθεση World Travel Market, όπου και επανεβεβαιώθηκε η ιδιαίτερη σημασία της τουριστικής αγοράς της Βρετανίας για τον ελληνικό τουρισμό, η οποία συνδυάστηκε πάλι από πρωτιές σε αριθμούς επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα. Με τη χρονιά δεν απλησιάζει στο τέλος της, η Ελλάδα σημείωσε άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Την επανεκλογή της χώρας μας στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Συμβούλιο του Διεθνής Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO. Στο πεδίο του πολιτισμού, το έδαφος ήταν και είναι πολύ πρόσφορο για επαφές και δράσεις που φέρνουν κοντά την ελληνική, τη βρετανική και τη διεθνή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εκδηλώσεις μας είχαν μεγάλη αποδοχή και στήριξη και ειδικά όσες φιλοξενήθηκαν στην πρεσβευτική κατοικία, ένα σημείο συνάντησης και συνεργασίας Ελλήνων, Βρετανών και όχι μόνο. Η πρεσβεία φέτος δεν θα μπορούσε να μην γιορτάσει τα δύο σημαντικά επετειακά έτη για την Ελλάδα. Το πρώτο, η επέτειος των 60 ετών από την απονομή του βραβείου Νόμπελ στο Γιώργο Σεφέρη, στο γραφείο του οποίου στην πρεσβευτική κατοικία εγκαινιάστηκε η μόνιμη έκθεση Γιώργος Σεφέρης, ο άνθρωπος, ο ποιητής, ο διπλωμάτης. Μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας να προσφέρει αρχικά 32 αντικείμενα από την προσωπική επιλογή της Άννας Λόντου και του Νικόλαου Παΐσιου, εγκαινιάσαμε φέτος τη μόνιμη έκθεση για το μεγάλο μας ποιητή, η οποία πλέον ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό δύο φορές το μήνα. Στην ίδια εκδήλωση ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός αναγνωστηρίου που φέρει τιμητικά το όνομα του Βρετανού ακαδημαϊκού Ρόντρικ Μπίτον για τη συνεισφορά του στα ελληνικά γράμματα. Το δεύτερο επετειακό έτος ήταν αυτό των 100 ετών από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας.
και των 50 ετών από την τελευταία της εμφάνιση στο Λονδίνο. Έτσι, στις 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερη εκδήλωση προς τιμήν της με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από το χώρο της μουσικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της λογοτεχνίας που εμπνεύστηκαν από τη Μαρία Κάλλας. Το 2023 ανακηρύχθηκε επίσης η Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, από κοινού με το Βέστπρεμ και την Τιμισοάρα. Συνδιοργανώσαμε με τις πρεσβείες της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας μια σειρά επιτυχημένων εκδηλώσεων για αυτό το σκοπό, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις με τις αλόγω πρεσβείες αλλά και τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας για ένα κοινό σκοπό. Ελλάδα σημαίνει και ελληνική γλώσσα. Την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, ο διαγωνισμός Alphabet Poets έφερε στην πρεσβευτική κατοικία Έλληνες και Βρετανούς μαθητές, ενώ στην Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου στο Europe House παρουσιάσαμε από κοινού με την ύπατη αρμοστία της Κύπρου την ελληνική γλώσσα και τις δυνατότητες εκμάθησής της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως γνωρίζετε, η πρεσβεία φροντίζει πάντα να ακολουθεί τις εξελίξεις, γι' αυτό φέτος ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τον τομέα της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα αναδείξαμε μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών τη σημασία της δικτύωσης και της στήριξης των νεοφυών ελληνικών επιχειρήσεων. Πολύ παραγωγική ήταν επίσης η συνεργασία μας με το γραφείο ΕΟΤ στο Λονδίνο, όπου και καταφέραμε να αναδείξουμε γνωστές και άγνωστες πτυχές του ελληνικού τουρισμού. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική πρεσβεία θα είναι πάντα εδώ, όπως ήταν και με τους προκατόχους μου, δίπλα στους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από το προξενικό γραφείο και την προσβασιμότητα σε αυτό, αλλά και τη βελτίωση της εδώ παρεχόμενης ελληνικής εκπαίδευσης. Ήδη ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έναρξης της λειτουργίας νέας έμπιστης προξενικής μας αρχής στο Μάντσεστερ. Με όλα τα μέσα που διαθέτουμε θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά το έργο μας και θα κάνουμε το καλύτερο για τη χώρα αλλά και για να χρησιμοποιήσουμε και να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήδη προγραμματίζουμε για το νέο έτος σειρά συγκεκριμένων πρωτοβουλειών σε όλους τους τομείς που προανέφερα, περιλαμβανομένων και εκδηλώσεων μεταξύ αποδήμων συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών από διάφορες φιλικές χώρες σε συνεργασία με τις πρεσβείες τους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με την ευχή μου το 2024 να είναι μια ειρηνική χρονιά για όλο τον κόσμο, εύχομαι σε όλους εσάς μέσα από την καρδιά μου καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία, αγάπη, ελπίδα και δημιουργικότητα. Καθώς διανύουμε τις εορταστικές αυτές στιγμές, θέλω να στείλω τις πιο θερμές μου ευχές για υγεία, αγάπη, ευτυχία και ευημερία. Μέσα από την ψυχή μου, ειδικά για εσάς τους απόδημούς μας, την καρδιά του ελληνισμού που χτυπάει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, κάνοντάς μας περήφανους και περήφανες. Η δυναμική και δημιουργική σας παρουσία στις χώρες όπου ζείτε και εργάζεστε αποτελεί έμπνευση και φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Με την εργατικότητα, την αυθεντικότητα, την επιμονή, την αντοχή και τα κατορθώματά σας, αντικατοπτρίζετε την καλύτερη εικόνα της Κύπρου μας στο εξωτερικό, μεγαλώνοντας το αποτύπωμα της μικρής μας πατρίδας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εσείς το πιο ανθεκτικό κύτταρο του ελληνισμού που κρατάτε δυνατούς τους συνεκτικούς δεσμούς όλων αυτών που μας ενώνουν. Την παράδοση, τις αρχές και αξίες, τα ήθη και έθιμά μας, τις ρίζες και τον πολιτισμό μας. Αποτελείτε ζωντανές γέφυρες ανάμεσα στην Κύπρο μας και τον έξω κόσμο. Σας είμαστε ευγνώμονες για αυτό τον μεγάλο και ανεκτίμητο πλούτο που μας χαρίζεται, ο οποίος σας καθιστά και τους πιο πολύτιμους μας πρεσβευτές στο εξωτερικό. Και η Κύπρος μας αυτή τη στιγμή, βιώνοντας τους κραδασμούς και τις αναταράξεις από όσα κοσμογονικά συντελούνται στο γεωπολιτικό σκηνικό, μας έχει όλους και όλες ανάγκη, συλλογικά και συντεταγμένα στο πλάι της. Πόσο μάλλον ολόκληρο τον ελληνισμό που δεν είναι απλά ένα μεγάλο πολιτισμικό puzzle στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά ζωντανό και αναλύωτο συνέστημα. Όπως όλα δείχνουν τη νέα χρονιά και με το διορισμό της απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ανοίγει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό. Το διακύβευμα είναι μεγάλο και καλούμαστε να δημιουργήσουμε συνθήκες κινητικότητας, εστιάζοντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διεκόπησα στο Κράνος Μοντανά, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.
Η διασύνδεση του εθνικού μας ζητήματος με τα ευρωτουρκικά, αλλά και ως προϋπόθεση στην εξομάλυνση των σχέσεων, των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι κρίσιμης και ζωτικής σημασίας, όπως και αξιοποίηση κάθε διπλωματικού βήματος αλλά και στρατηγικών συμμάχων. Ο ρόλος σας στο διεθνές σκηνικό ως δυναμικός φορέας προβολής του εθνικού μας ζητήματος μέσα από τις προσβάσεις και διασυνδέσεις σας στα ξένα κέντρα λήψεως αποφάσεων, προβάλλει καθοριστικός και η αποστολή σας είναι βαρύνουσα σημασίας. Μαζί λοιπόν, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, εργαζόμαστε αδιάλειπτα για να ενισχύσουμε τη φωνή της Κύπρου μας. Να ακουστεί επιτέλους το αίτημα του λαού μας για λύτρωση από το έγκλημα που συντελείται εις βάρος του εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια, με την τουρκική εισβολή και κατοχή. Κλείνοντας, θέλω να γνωρίζετε ότι η υποστήριξη είναι αφίδρομη, τόσο ως Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά και ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Παρά τα χιλιάδες μίλια που μας χωρίζουν, είμαστε πάντοτε εκεί, πάντοτε δίπλα σας, έτοιμοι να ακούσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για τους προβληματισμούς σας, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες σας και να είστε σίγουροι ότι θα μας βρίσκετε αρρωγούς σε κάθε πρωτοβουλία και δράση σας. Εύχομαι το νέο έτος να ανατείλει φέρνοντας στον ορίζοντα την ειρήνη, την ασφάλεια, την σταθερότητα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, μέλη της ευρύτερης ομογένειας του Ηνωμένου Βασίλειου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι με μεγάλη χαρά που σας απευθύνω και φέτος το μήνυμα μου με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, της κυβέρνησής του και του Κυπριακού λαού, μαζί με αυτές τις ύπατες αρμοστίας για το σημαντικό έργο που επιτελείται ως Κυπριακή Παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις ευχές μας για υγεία, πρόοδο και οικογενειακή ευτυχία. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως η ύπατη αρμοστία παραμένει ταγμένη στην υπηρεσία σας με μοναδική φιλοδοξία να ανταποδώσει την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη για τα όσα μέχρι σήμερα έχει προσφέρει η Κυπριακή Παροικία στις εθνικές μας διεκδικήσεις. Το δικό σας παράδειγμα αποτελεί για εμάς φάρο και οδοδείχτη των προσπαθειών μας, ενώ η προσήλωσή σας στη διαφύλαξη των αξιών και των παραδόσεων μας αποτελεί πηγή έμπνευσης και ελπίδας που μας δίνει δύναμη και κουράγιο για την τελική δικαίωση του πολύχρωμου κοινού αγώνα μας. Ήθε το 2024 να φέρει σε όλους μας υγεία, αγάπη, ειρήνη και επανένωση στο νησί μας. Καλές γιορτές! Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητές συμπατριώτισσες, θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος στη μεγάλη οικογένεια των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στην ευρύτερη οικογένεια των ομογενών μας σε όλο τον κόσμο. Ειδικά στη Βρετανία, εδώ και πολλούς αιώνες, ζει και δραστηριοποιείται σε πλείστους τομείς, με ξεχωριζόστο ζήλο και επιτυχία, μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ελλήνων διεθνώς. Μια κοινότητα με ξεχωριστό αποτύπωμα και συμβολή τόσο στις ελληνοβρετανικές σχέσεις όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη μιας φίλης χώρας όπως η Μεγάλη Βρετανία. Ειδικά σήμερα, εν μέσω συνεχιζόμενων και εντυνόμενων μειζώνων προκλήσεων, ο απόδημος ελληνισμός συνιστά ένα από τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εφαρμογή μιας σύγχρονης πολιτικής για τον απόδημο ελληνισμό συνιστά εθνική και στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κατά τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, αλλά και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, συμμετείχε σε πλήθος δράσεων με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων με την Ομογένεια και την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Δράσεις στο πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών, της ελληνομάθειας και των γραμμάτων,
της εκπαίδευσης και των επιστημών, της οπτικοακουστικής παραγωγής, αλλά και του τουρισμού και γαστρονομίας. Η συμμετοχή και σύμπραξη σε αυτές των Ελλήνων της Διασποράς υπήρξε ο πλέον ουσιώδης παράγοντας για την απήχηση και επιτυχία τους. Η ενεργοποίηση της ελληνικής διασποράς δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή των εκτός συνόρων συμπολιτών μας στα κοινά της χώρας, με την ικανοποίηση του χρόνιου και δίκαιου αιτήματος για την παροχή δικαιώματος ψήφου στους ομογενείς. Κάτι που έγινε πραγματικότητα το τρέχον έτος στις εθνικές βουλευτικές μας εκλογές τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο. Πρόσφατα μάλιστα θεσπίστηκε και η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου μετά την άρση όλων των περιορισμών, διανοίγοντας έτσι για τους ομογενείς μας μια πλατιά λεωφόρο συμμετοχής στις εκλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες στη μητέρα πατρίδα, στην Ελλάδα. Με το βλέμμα στη νέα χρονιά, προσβλέπω στη συνέχιση της στενής συνεργασίας με όλη την ελληνική ομογένεια, τις ομογενειακές μας οργανώσεις και τον κάθε ομογενή πολίτη χωριστά. Και σας αποστέλω και πάλι τις ολόθερμες ευχές μου για υγεία, ευτυχία και ευόδοση των κοινών μας στόχων. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θέλω να στείλω θερμά χαιρετίσματα, αγάπης, φιλίας και αλληλεγγύης στους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Από τη μικρή μας Κύπρο, την κοινή μας πατρίδα, στέλνουμε την αγάπη μας και την ελπίδα ότι η νέα χρονιά θα είναι η χρονιά εκείνη στην οποία ελπίζουμε να δούμε επιτέλους να έρχεται στην Κύπρο η ειρήνη και η ελευθερία. Γιατί η ειρήνη χωρίς ελευθερία δεν μπορούν να είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Θέλουμε ελευθερία στην Κύπρο και δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι οι συμπατριώτες μας, όπου και αν βρίσκονται, θα έχουν και αυτά τα Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά τους, τη μικρή τους πατρίδα, την Κύπρο μας. Καλά Χριστούγεννα. On behalf of the National Federation of Cypriots in the UK, I would like to express our warm wishes to the entire community for a very Merry Christmas and the happiest of New Years for 2024. Now, this year, regrettably, hasn't seen the progress that we would have wanted on the Cyprus issue. However, the newly elected President of the Republic, Mr. Nikos Christodoulidis, has made it his mission to resume negotiations as soon as possible within the agreed UN framework. Sadly, President Erdogan and Mr. Tatar continue to push their partitionist agenda. But as your federation, we've remained steadfast in our mission to ensure that the Cyprus issue remains on the political agenda here in the UK. We launched our Hands Off Cyprus campaign and reached 392 MPs, that's 60% of MPs. We hosted our annual parliamentary event where we heard from the Cypriot Foreign Minister, British ministers, opposition ministers, and many parliamentary friends from across the political spectrum. We held our Cyprus Information Day, where we engaged with over 21 parliamentarians, and of course, we've continued to engage with the Foreign Office and other stakeholders throughout the year. Our work maintaining the Cyprus issue on the UK political agenda is only possible because of your support. And next year will mark 50 years since Turkey's illegal invasion and continued occupation of the Republic of Cyprus. So our collective effort is more important than ever before. As your federation, it is our great pride to represent you, our UK Cypriot diaspora, and to advance your interests. In the first year of the newly elected government of Cyprus, we've already met with the President of the Republic, Mr. Nikos Christodoulidis, the President of the Cypriot Parliament, Ms. Aneta Dimitriou, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Energy, Commerce and Industry, the Minister of Defence, and the Deputy Minister of Tourism, all to discuss the issues that are important to you. It was also our great pleasure to start this year with over 500 people attending our Celebration of Cyprus gala dinner. We
with guest of honour, former President Nikos Anastasiadis. In one room, there was everyone, from UK ministers and parliamentarians, leading members of our diaspora and civic leaders, all of whom joined us to belatedly celebrate 60 years of the Republic of Cyprus. Yet, for all these achievements, it would be remiss of me not to mention that many in our diaspora continue to struggle with the effects of the cost of living crisis. However, our community is there for you and continues to step up. Whether that's opening food banks and community centres as warm spaces, or providing meals on wheels for vulnerable, or gifts for those in need. To those who may be struggling, our community is there for you, so please do reach out if you are in need. The passing of a new year is always a new opportunity to redouble our efforts and look at what we can all do differently, be it for Cyprus, the UK, or our community. I wish you all a very blessed Christmas and a happy and healthy new year for 2024. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Για βγέστε, δέτε μάθετε, που ο Χριστός γεννάται. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, γεννάται για μας κάθε χρόνο, αγαπητοί μου φίλοι τηλεθεατές, και θέλω κι εγώ με τη σειρά μου, σε αυτά τα φετινά Χριστούγεννα, να δώσω τις δικές μου προσωπικές ευχές, μέσα από το Hellenic TV, αυτόν τον αγαπημένο και φιλόξενο σταθμό της παροικίας, που φιλοξενεί και τη δική μου μετριότητα για περισσότερο από 30 χρόνια μέσα από τις δικές μου εκπομπές. Μας λείπει φυσικά ο Τάκης φέτος, αλλά εμείς συνεχίζουμε να τον θυμόμαστε και να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα του Κυρίου μας. Είναι μια ανανέωση, μια ανανέωση ζωής, μια ανανέωση ψυχής, μια κατάθεση ψυχής, αν θέλετε, σε αυτόν που νηπιάζει για μας, για να μας χαρίσει την ουράνια του Βασιλεία. Πολλές λοιπόν θερμές ευχές με την ευλογία του Κυρίου να γιορτάσουμε και φέτος καλύτερα από τον περασμένο χρόνο τα Χριστούγεννα με αγάπη, χαρά, ειρήνη, ομόνοια μαζί με την καινούργια χρονιά και τα Θεοφάνεια. Χρόνια πολλά σε όλους. Φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που έχω αυτή την ευκαιρία μέσω του Hellenic TV, μέσω του κανάλι των αποδήμων μας, να στείλω και εγώ χριστουγεννάτικες ευχές. Ευχές σε όλους λοιπόν, εύχομαι ό,τι το καλύτερο σε όλους, υγεία να έχετε όλοι, έναν δημιουργικό και ευλογημένο χρόνο σε μερικές μέρες, καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε και σίγουρα οικογενειακή, επαγγελματική ευτυχία σε όλους. Τα Χριστούγεννα είναι ευκαιρία για να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, είναι ευκαιρία για να έχουμε περισσότερη αλληλεγγύη ανάμεταξύ μας, γνωρίζοντας και από πρώτον χέρι τι σημαίνει να είμαστε απόδημοι συμπατριώτες, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι σημαίνει να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί ξέρετε, μόνον έτσι θα τερματιστεί η τουρκική κατοχή στη χώρα μας. Μόνο να είμαστε όλοι ενωμένοι με μία φωνή, η πατρίδα μας, η Κύπρος μας, η Ελλάδα μας. Όμως πάνω απ' όλα θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τερματιστεί η απαράδεκτη, παράνομη τουρκική κατοχή από το 1974. Εύχομαι εκ νέου, ολόψυχα, χρόνια πολλά, οικογενειακή, επαγγελματική ευτυχία και πάνω απ' όλα, όπως λέμε, υγεία. Υγεία να έχουμε όλοι και να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι με περισσότερη αλληλεγγύη ανάμεταξύ μας. Χρόνια πολλά λοιπόν! Ένα
αγαπητοί τηλεθεατές του Hellenic TV. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, ευχόμαστε ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ας είναι η φετινή γιορτινή περίοδος γεμάτη αλληλεγγύη, χαρά και αγάπη και ας φέρει την ανανέωση και τις καλύτερες στιγμές για το νέο έτος. Θα ήθελα να αναφερθούμε στο διευθυντή μας, τον αγαπημένο Μαστάκη Φελά, που δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Το κενό που αφήνει είναι ανεπανόρθωτο. Αν ήταν εδώ, σίγουρα θα έδινε την θερμότερη χριστουγεννιάτικη ευχή και θα γέμιζε τις καρδιές μας με αισιοδοξία και αγάπη. Η κληρονομιά του, η αφοσίωσή του στο έργο του και η αγάπη του για την ελληνική τηλεόραση της ομογένειας και για το κοινό του μας εμπνέει και θα μας συντροφεύει πάντα. Εμείς σας στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές για τις γιορτινές ημέρες και το νέο έτος. Ας είναι γεμάτες αγάπη, χαρά και αισιοδοξία. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι μέσα από τις οθόνες σας. Χρόνια πολλά! Αγαπημένοι τηλεθεατές που μας υποστηρίζετε καθημερινά, φίλοι και συνεργάτες του Hellenic TV, χρόνια πολλά και χαρούμενα Χριστούγεννα! Τα πιο αληθινά χαμόγελα είναι φέτος το αστραπτερό φως που θα λάμψει μέσα στην ψυχή μας και θα στολίσει πιο εντυπωσιακά από ποτέ κάθε σπίτι. Αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι ολόψυχα σε όλο τον κόσμο υγεία μέσα από τη θαλπορή του υπέρτατου ανθρώπινου συναισθήματος, της αγάπης, και εκείνη με τη σειρά της να σας καθοδηγεί στα μεγαλύτερα όνειρα. Οι ημέρες των Χριστουγέννων ας φέρουν σε όλα τα σπίτια τη μαγεία τους και ας αποτελέσουν την αφετηρία για ένα καλύτερο αύριο, όπου η ευτυχία θα βασιλεύει. Η νέα χρονιά ας γίνει η αρχή για έναν κόσμο αλλιώτικο, ώσπου η καλοσύνη θα ζεστάνει τις καρδιές μας και θα μας υπενθυμίζει με τον πιο γλυκό τρόπο, πάνω απ' όλα, να μην ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι. Καλές γιορτές, χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος! Αγαπητοί τηλεθεατές και συνεργάτες, με αφορμή την πιο μαγική εποχή του χρόνου, θα ήθελα να στείλω τις πιο θερμές μου ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Σας εύχομαι να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους αγαπημένους σας, να αντλήσετε θετική ενέργεια και να δημιουργήσετε αξέχαστες στιγμές. Ας φέρουμε το καινούριο χρόνο με αισιοδοξία και προσδοκία για καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και είστε μέρος της κοινότητάς μας. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας τις στιγμές και τις εμπειρίες μας. Θα ήθελα να στείλω επίσης θερμές ευχές στη διεύθυνση του καναλιού, στους αξιότιμους συνεργάτες και στους αφοσιωμένους συντελεστές της εκπομπής Υγείας και Ευεξίας. Είστε ο κύριος λόγος που μπορούμε να φέρουμε ποιοτικό περιεχόμενο στο κοινό μας, καθώς επίσης να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε για τη σημασία της υγείας και ευεξίας. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος. Χρόνια πολλά! Εύχομαι η μαγεία των Χριστουγέννων να περιβάλλει καθέναν από εμάς, να μας αγγίξει και να ζεστάνει τις καρδιές μας, να φωτίσει το χαμόγελο όλων των ανθρώπων με όμορφες στιγμές, γεμάτες θαλπορή και αγάπη. Ας ζήσουμε στιγμές καλοσύνης, αλληλεγγύης, με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας και η γέννηση του Θείου Βρέφους να αποτελέσει την αφετηρία για μια όμορφη, καρποφόρα χρονιά.
Πολλές ευχές σε όλους σας. Το 2024 η νέα χρονιά να είναι μοναδική, φορτωμένη με τα πιο όμορφα δώρα, όπως λέει και το τραγούδι. Όλες οι προσδοκίες, οι ελπίδες και τα όνειρά μας να πραγματοποιηθούν και να ζήσουμε την κάθε μέρα σαν ένα δώρο στο έπακρον. Χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα, με υγεία, ευτυχία. Χρόνια πολλά στην Παροικία του Λονδίνου, στην Κύπρο μας, στην Ελλάδα μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Πολλές ευχές για μια νέα χρονιά που θα είναι γεμάτη υγεία, αγάπη, ευτυχία και πάρα πολύ Ελλάδα και Κύπρο, τόσο στις καρδιές μας όσο και μέσα από την οθόνη του Hellenic TV. Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι και θεατές. Είναι Χριστούγεννα σήμερα. Και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που ήρθε ο Χριστός στη γη. Ήρθε εδώ για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Αμαρτήσαμε. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Οι ευχές μας, όσες κάναμε, εύχομαι να πιάσουν και να δουλέψουν οι ευχές. Να ξεχάσουμε λοιπόν τις κακίες και όλα τα βάσανα του κόσμου και όσοι σήμερα είμαστε εδώ παρόν σε αυτή τη ζωή, να χαρούμε, να δεχτούμε τον Χριστό στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και να αρχίσουμε να αλλάζουμε, να γίνουμε καλοί, να προσφέρουμε καλοσύνη στον κόσμο, τον υπόλοιπο, στους ανθρώπους, να χαρούμε, να γελάμε και να διασκεδάζουμε. Εύχομαι λοιπόν αυτές οι λίγες μέρες που απεμένουν αυτού του χρόνου να μας φέρουν μέχρι τις τελευταίες ώρες αυτού του χρόνου και να τελειώσουν τα πάντα, να τελειώσουν τα βάσανα, να τελειώσουν οι πόλεμοι, να φύγουν, να έρθει ειρήνη στον κόσμο και το μόνο που θα σκεφτόμαστε να είναι να χαιρόμαστε, να διασκεδάζουμε, να χαμογελάμε, να δίνουμε αγάπη, να έχουμε υγεία, υγεία το σημαντικότερο και να δίνουμε αγάπη στον κόσμο, να χαμογελάμε και τι άλλο να πω. Ας ευχηθούμε ότι ο χρόνος που μπαίνει ο νέος να είναι ο καλύτερος, με χαρές, τραγούδια, φωνές, διασκέδαση και υγεία. Το σημαντικότερο. Και πολύ αγάπη. Εγώ σας αγαπώ. Χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Εδώ λοιπόν από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Whiteman Road θα ήθελα να ευχηθώ σε όλη την Ομογένεια, σε όλη την Παροικία μας χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Και να ζητήσω κάτι διαφορετικό. Όταν θα καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε γύρω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, να μην ξεχάσουμε
αυτούς που είναι στον ουρανό, αυτοί που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μαζί με τον Κύριό μας, και να τους ευχαριστήσουμε, γιατί εκείνοι μας δίδαξαν να πιστεύουμε, να αγαπάμε, να προσφέρουμε, να εορτάζουμε οικογενειακά γύρω από το τραπέζι. Να μην τους ξεχάσουμε λοιπόν και να θυμηθούμε τι τους οφείλουμε. Γιατί όταν θυμηθούμε τι οφείλουμε στους προηγούμενους, τότε θα ξέρουμε και τι θα δώσουμε στους επόμενους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε την ταυτότητά μας εδώ στο Λονδίνο. Την ελληνική, την ορθόδοξη, την ανθρώπινη. Χρόνια πολλά σε όλους. Ονομάζομαι Ιωάννα Κουμή, είμαι δασκάλα της ΚΕΑ και η Διευθύντρια στο Ράγιο Ιωάννη Βαπτιστή στο Turnpike Lane. Εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού και των παιδιών του σχολείου μας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2024. Ό,τι καλύτερο και στην παροικία και σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μεγάλη Βρετανία και παντού. Ειρήνη και υγεία. Αγαπητοί τηλεθεατές του πάντα φιλόξενου Hellenic TV, χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα με υγεία. Ονομάζομαι Μιχάλης Αράπης, είμαι νομικός και είμαι ο ιδρυτής και πρόεδρος της ΕΚΟ Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ειδική Κομματική Οργάνωση Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019 και υπάγεται στη Γραμματεία Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ομάδα μας αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση σε επίπεδο ενεργών μελών του κόμματος και κατ' επέκταση την μεγαλύτερη ελληνική κομματική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες στο εξωτερικό γενικότερα. Η φιλοσοφία της οργάνωσης είναι ότι λειτουργεί ως μία διαρκώς διευρυνόμενη παρέα, που μέσα από το φιλικό και ευχάριστο κλίμα μεταξύ των πολύ αξιόλογων στελεχών της, ενώνει τον ελληνισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και της ευρύτερης διασποράς. Σε αυτά τα 5 περίπου χρόνια λειτουργίας, η ομάδα μας, που δρά ως Think Tank, έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα σε επίπεδο προσέλκυσης σπουδαίων μελών, ανάπτυξης καινοτόμων προτάσεων μέσω ομάδων εργασίας, εκπόνησης μελετών και επικοινωνίας. Μέσα από ομιλίες, κοινωνικές συναντήσεις και συλλογικές προσπάθειες όλων των μελών, η οργάνωση διευρύνεται, εδραιώνεται και ισχυροποιείται. Αυτό αποτελεί απόδειξη του εξαιρετικού κλίματος που υπάρχει, καθώς και πόσο τα εκλεκτά στελέχη της αγαπούν, στηρίζουν και ενδιαφέρονται για την ομάδα και το έργο που επιτελεί. Ακόμα, η οργάνωση έχει πολύ έντονη παρουσία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Instagram, LinkedIn, X, πρώην Twitter και YouTube, μέσω των οποίων προβάλλει τις δικές της, αλλά και τις ανωτέρω δράσεις. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε και να μας στηρίξετε. Φίλες και φίλοι, το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για εμάς. Για πρώτη φορά εμείς, οι Έλληνες πολίτες που ζούμε στο εξωτερικό, είχαμε επιτέλους τη δυνατότητα να ψηφίσουμε στις εθνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας μας. Πριν λίγες ημέρες, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024 θα δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα χρήσης επιστολικής ψήφου για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες ανά την Ιφίλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να ψηφίσουμε από όπου και αν βρισκόμαστε, χωρίς έξοδα, μετακινήσεις και ταλαιπωρία. Ως οργάνωση, βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η κινητοποίηση των συμπατριωτών μας, ώστε να ψηφίσουν από το εξωτερικό. Αυτό το επιχειρούμε μέσα από την πολυετή καμπάνια μας, που περιλαμβάνει άρθρα, προτάσεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και εύστοχες αναρτήσεις. Σας παρακαλώ πολύ να ψηφίσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό για την παροικία μας να έχει έντονη συμμετοχή στις ευρωεκλογές του 2024. Κλείνοντας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της οργάνωσής μας, ευχαριστούμε θερμά το Hellenic TV για την συνεχή υποστήριξη επί σειρά ετών. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα,
στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές σε όλη την ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα νέο έτος με ευτυχία, ευημερία και πάνω απ' όλα υγεία. Σας περιμένουμε με χαρά στις επόμενες εκδηλώσεις μας, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε από κοντά. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ονομάζομαι Κυριακή Μίτσου, είμαι ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Culture in Action και η εκπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2023 υπήρξε μια εκπληκτική χρονιά για εμάς. Με το Culture in Action πραγματοποιήσαμε την παράσταση «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική». Το σπουδαίο έργο της Χρύσας Πιλιώτη παρουσιάστηκε για 2 εβδομάδες εδώ στο Λονδίνο και αγκαλιάστηκε με πολύ μεγάλη καρδιότητα από το ελληνικό κοινό. Επίσης, το Culture in Action, στεκόμενο πάντα δίπλα στην κοινότητά μας, πραγματοποίησε 2 φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με σκοπό να ενισχύσει την κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο Shepherd's Bush. Είχαμε την εξαιρετική τιμή να προσκληθούμε και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και στο πρώτο διεθνές συνέδριο για το θέατρο στον απόδημο ελληνισμό που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Το 2023 υπήρξε μια πραγματικά σημαντική χρονιά και για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, καθώς επαναλειτουργήσε το παράρτημά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου έχω τη χαρά να είμαι η εκπρόσωπος. Ήδη πραγματοποιήσαμε 3 μεγάλες σημαντικές δράσεις, με προεξέχουσα το launch event που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου στο King's College. Εκεί παρουσιάσαμε τις δράσεις μας, την ομάδα μας, αλλά και τις δράσεις που έπονται στο 2024. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το 2024 να είναι μια σημαντική χρονιά για όλους τους ανθρώπους. Να είναι μια χρονιά με αγάπη, ειρήνη, υγεία, ομόνοια για όλους εσάς και τις οικογένειές σας. Ευχόμαστε ο ερχομός του Θεανθρώπου να γεμίσει ελπίδα και χαρά τις ψυχές σας. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ το Hellenic TV και την ομάδα του για όσα προσφέρει στην ελληνική κοινότητα και ευχόμαστε σε όλους καλά Χριστούγεννα. On behalf of Nepomaguk, I'd like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. 2023 was a productive year for the Cypriot youth, with a variety of events, from social, cultural, political opportunities for our members to meet young Cypriots, but also engage with members of other diasporas. We're very proud that we managed to bring back the Santa Shoebox campaign for the last couple of years, delivering hundreds of shoeboxes to refugees in the UK, but also our enclave compatriots in the Zrakadpasso. We're extremely grateful to the Greek language schools across the community who helped us make this campaign happen. And all those who donated online to cover the transportation costs of the shoeboxes. Looking ahead to 2024, we're organizing a variety of events for our members to engage with, and please look out on our social media pages and engage with as many as you can. I'd also encourage you to explore the NDCP and NCCT opportunities. These are trips organised to Cyprus, where you'll meet not only Cypriots from the UK, but Cypriots from all over the world, learn more about your culture, your traditions, your language, and also get to meet government officials, including the President of the Republic. The ongoing issue of the Cyprus problem is something that matters dearly to the youth. The important bond we have with our grandparents and the stories we've heard from them have taught us that we have to show an interest and we have to continue to the ongoing struggle for a free united Cyprus, because there needs to be justice for all those who lost their properties, who couldn't go back to their hometowns, who couldn't go back and live with the people they lived before the invasion. We want a Cyprus for all Cypriots to live peacefully together. And as young Cypriots, we'll continue to learn, educate, but also engage in any way we can to contribute to a free Cyprus where no more foreign occupation troops will be there and we can live harmonically amongst each other. Of course, being young people, we have to organize fun events, social events,
and will continue to do so. Please do engage with us on social media, send us your ideas and recommendations, and we will try our best to make those happen. I wish you all a very happy 2024 with health and hopefully a free Cyprus. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελένη Αλεξανδρίδου και είμαι η πρόεδρος των θυγατέρων της Πινελόπης του τμήματος του Λονδίνου. Η Daughters of Penelope είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός της οικογένειας ΑΧΕΠΑ με έργο την υποστήριξη και τη συνέχεια του ελληνισμού στη χώρα που διαμένουμε. Το τμήμα μας στο Λονδίνο ιδρύθηκε το 2017 και το έργο μας είναι η φιλανθρωπία, η στήριξη γυναικών και παιδιών και η προώθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και εκθέσεις. Καθώς το 2023 φτάνει στο τέλος του, θα θέλαμε να ευχηθούμε υγεία, αγάπη και χαρά σε όλο τον κόσμο. Όμορφες ευχές για όλους εσάς και τους αγαπημένους σας για ένα υπέροχο 2024 γεμάτο ενότητα και επιτυχία σε ό,τι και αν επιθυμείτε. Τέλος, καλούμε όλα τα παιδάκια ηλικίας 8 έως 12 ετών να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό ελληνικής γλώσσας που οργανώνουμε, που συνδυάζει διασκέδαση και γνώση. Ο διαγωνισμός θα είναι σε 3 στάδια βασισμένα στη γλώσσα, στη μυθολογία, ιστορία και γεωγραφία. Και γίνεται με την υποστήριξη του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης της Πρεσβείας στο Λονδίνο και το The Greek Online School. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι 20 Φεβρουαρίου του 2024 και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας στο Facebook Daughters of Penelope London, hashtag 440 ή στο The Greek Online School. Καλές γιορτές σε όλους! Καλησπέρα σας! Βρισκόμαστε στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Είμαι η Χριστίνα Τσαρτσαράκη και από εδώ είναι η ομάδα μου, Dramatistic The Greek, αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες. Είμαστε εδώ μαζί σας στο Hellenic TV για να ευχηθούμε χρόνια πολλά και χαρούμενα Χριστούγεννα και για να σας παρουσιάσουμε μία μικρή σκηνή από το έργο που ετοιμάζουμε. Τι συμβαίνει, γιατί την έχουν έτσι? Έπεθε και η μαναριά μαλλί. Αυτός όποτε έρχεται κάτι γίνεται. Ηρέμησε, ηρέμησε, γι' αυτό είσαι έτσι. Είσαι κατάχλωμη. Τι σου συμβαίνει? Δεν είναι αυτό. Αθλική. Τι συμβαίνει? Νομίζω ήμουν πελά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Νομίζω είμαι έγκυος. Τι? Πώς? Ο Διονύσης! Ναι. Ας το πιστεύω. Η μάνα σου το ξέρει. Πρέπει να φύγω. Όχι, Βασιλική, μην φεύγεις, φοβάμαι. Γιατρέ μου, εδώ το αγγελούδι μου στο πάτωμα το βρήκα, τι να έχει. Τι έπαθε, νιά, τι έπαθε. Τι να έχει, γιατρέ μου, εξετάστε με, πες τι ναι. Έχει το αγγελούδι. Κάτσε να δω. Γιατρέ μου. Κάτσε να πάρω λίγο τα φωσικά μου. Πάμε βαθιά να σου. Τι έχει, γιατρέ μου, πού πονεί? Μάλιστα. Δεν έχει κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Τι, πού πονεί το παιδί μου, τι αρρώστια έχει? Δεν έχει καμία αρρώστια. Δεν έχει. Δεν έχει. Αγόρι ή κορίτσι έχει. Μαμά. Το Dramatistic The Greek σας εύχεται χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Είμαι ο Στέλιος Πίτσης, διαχειριστής του Στέλιος Καφέ Ρεστόραν που στεγάζεται στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλη την παροικία χρόνια πολλά με χαρά, υγεία και ευτυχία. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας περιμένουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς να έρθετε να περάσουμε μαζί την αλλαγή του νέου χρόνου. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
Εκ μέρους της Επιτροπής του Συνδέσμου Αμοχώστου, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο με καλή υγεία νέο χρόνο 2024. Εκφράζουμε τη μεγάλη μας λύπη ταυτόχρονα και αγανάκτηση που μετά από 50 χρόνια η πόλη του Ευαγόρα, η αγαπημένη μας Αμόχωστος, αλλά και τα άλλα κατεχόμενα μέρη μας, όπως η Καρπασία, η Κερίνια, η Μόρφου και άλλες περιοχές, είναι στα χέρια του Τούρκου κατακτητή. Δυστυχώς, θα περάσουμε Χριστούγεννα και Νέο Έτος ακόμη μια φορά στην προσφυγιά και στη ξενιτιά. Η Επιτροπή του Συνδέσμου Αμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας διαμαρτυρήθηκε με τον πιο έντονο τρόπο στις πρόσφατες, ανέσχυντες και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Έστειλε χιλιάδες επιστολές διαμαρτυρίας σε βουλευτές, λόρδους, ακόμη και σε πρέσβεις ξένων χωρών που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε συναντήσεις με μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Οργανώσαμε εκδηλώσεις όπως αυτή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο που είχε εξαιρετική επιτυχία. Πιο σημαντικό είναι το ότι προωθήσαμε ψηφίσματα μέσω Βρετανών βουλευτών για την Αμόχωστο, όπως αυτό της 16ης του 11ου του 2015, και τώρα περιμένουμε και το ψήφισμα για την Αμόχωστο που προωθούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, ο Σύνδεσμος Αμοχώστου οργανώνει ειρηνικές διαμαρτυρίες έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ως επίσης και έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε εναντίον της βρετανικής απάθειας για τις εξελίξεις στην Αμόχωστο, αλλά και τη μη λύση του Κυπριακού. Σαν εγκύτρια δύναμης της ανεξαρτησίας, ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Βρετανία έπρεπε να επέμβει δυναμικά και να υποστηρίξει τις θέσεις μας. Έτσι, στις επαφές του Συνδέσμου Αμοχώστου αναφέρουμε πάντοτε την στρατιωτική εισβολή και κατοχή σχεδόν του 37% του κυπριακού εδάφους, ως επίσης και την επιμονή της Τουρκίας να αγνοεί και να περιφρονεί τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Επισημάνθηκαν επίσης οι πράξεις βανδαλισμού, κλοπής και λαιλασίας των μνημείων, εκκλησιών, μοναστηριών και γενικά της κυπριακής πολιτιστικής και ορθόδοξης χριστιανικής κληρονομιάς. Και ότι σκοπός της Τουρκίας είναι να εξισλαμίσει τα κατεχόμενα με τα πολυάριθμα αχρίαστα τεμένη που χτίσει και που είναι και καταδικαστέα και από τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Ταυτόχρονα, ότι η Τουρκία καταπιέζει την ελληνική ορθόδοξο χριστιανική θρησκεία και πίστη, με τρανό παράδειγμα την απρόσφατη απόφαση της Τουρκίας να χτίσει παράνομα τέμενος μέσα στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην κατεχόμενη Καρπασία. Και ότι η Τουρκία διοχετεύει στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και παράνομους αιτητές ασύλου, με αρκετούς από αυτούς να είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, σε μια προσπάθεια να αλλάξει το ισοζύγιο θρησκεύματος και στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Επίσης, καταγγέλθηκε η πρόσφατη επίθεση εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην νεκρή ζώνη. Η ανέγερση παράνομων κατοικιών και πολυτελών ξενοδοχείων σε ελληνοκυπριακή γη, την παραβίαση της κλειστής περιοχής της Αμοχώστου, την παράνομη λειτουργία της Μαρίνας και του λιμανιού της Αμοχώστου και την ενθάρρυνση των τουρκικών αρχών και της Επιτροπής Αποζημιώσεων Τουρκοκρατούμενων Περιοχών στα κατεχόμενα, ώστε οι ελληνοκύπριοι πρόσφυγες να ξεπουλήσουν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα. Αναφορά έγινε και για τις παράνομες ενέργειες, παράνομες αποφάσεις της Τουρκίας για τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων στα κατεχόμενα, για κατασκευή drones και, πιο πρόσφατα την απόφαση για τη δημιουργία στρατιωτικής ναυτικής βάσης στο Πογάζι, δημιουργώντας ακόμη μια πιο τεταμένη κατάσταση στην Κύπρο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο πιο γενικά. Καταγγέλθηκε επίσης και η κατάφορη παραβίαση της θαλάσσιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ΑΟΣ και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στη θάλασσα από την Τουρκία. Σαν Σύνδεσμος Αμοχώστου, έχουμε πάντα στη σκέψη μας στραμμένη στην Αμόχωστο, ειδικά αυτές τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων, που η πόλη μας συνεχίζει να είναι κάτω από την πότα του Τούρκου εισβολέα μετά από 50 χρόνια τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και κατοχής. Στη θύμηση τη δική μου αυτά τα Χριστούγεννα έρχεται το ποίημα του Κώστα Κρυστάλλη, το οποίο απάγγειλα πριν από πολλά χρόνια στην Αμόχωστο, στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της καλύτερης ιδιωτικής σχολής στην Κύπρο, όπου φίτησα, της Ακαδημίας Παπαθωμά Αμοχώστου.
Τίτλος «Ξημέρωσαν Χριστούγεννα». Απαγγέλλω ένα απόσπασμα. «Ξημέρωναν Χριστούγεννα. Οι εκκλησίες σημαίνουν. Κουνιούνται τα καμπαναριά. Και οι φωνές που βγαίνουν από το βαθύ και διάπλατο κάθε καμπάνα στόμα μοιάζουν χερουβικούς ψαλμούς. Σαν από το ουράνιο δώμα. Χιλιάδες τα Χριστούγεννα τα τραγουδούν οι αγγέλοι. Και κάθε ακτίδα από ψηλά που κάθε αστέρι στέλνει μοιάζει αγγελική ματιά. Θρησκεία, γλυκιά μάνα, τι όμορφη δίνεις εσύ λαλιά και στην καμπάνα και πόσο εκείνη λαλιά σαλεύει στην καρδιά μας. Και όμως, μετά από εκείνα τα Χριστούγεννα και ως τα επόμενα, μετά την εισβολή, σταμάτησαν να ηχούν οι καμπάνες. Τα παιδιά σταμάτησαν να τραγουδούν τους χριστουγεννιάτικους ύμνους και τα κάλαντα με τα τριγωνάκια τους. Ούτε καν η ορχήστρα του Δήμου Αμοχώστου με τον μαέστρο Μιχαλάκη Μιχαηλούδη δεν υπάρχει πια. Αύγουστος 1974. Μονάχα μια κλειστή, ερημωμένη πόλη. Μια πόλη φάντασμα. Και έξω από το σειρματόπλεγμα της ντροπής, το υπόλοιπο της πόλης κατοικημένο από αγνώστους. Χωρίς να τους ανήκει τίποτα από τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, τη γη μας. Και όμως η σκέψη πάει πάλι πίσω. Είμαστε ακόμη στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ακαδημίας Παπαθωμά στην Αμόχωστο και ακούμε το ποίημα. Πόσες εκείνος ο σταυρός απ' τα καμπαναριά μας στην αντιλιάδα χύνοντας τόσες χρυσές ακτίδες χύνει βαθιά μας στη ψυχή γλυκές χρυσές ελπίδες και οι δυο εκείνες χαραυγές που οι άγγελοι κατεβαίνουν μέσα απ' τον ουρανό ψηλά και έρχονται και σημαίνουν Χριστούγεννα σε μια άδεια πόλη που ο κόσμος της δεν είναι εκεί αλλά η Αμόχωστος ψάχνει να βρει καρτερικά τα παιδιά της και η ελπίδα δεν έφυγε ποτέ έμεινε εκεί μόνη της να παλεύει με το χρόνο έμεινε μόνη της να σεργιανίσει τους άδειους παγωμένους δρόμους αναζητώντας τους νόμιμους ιδιοκτήτες της. Όμως θα ξαναβρούμε εκεί στη Δημοκρατία, στην Ερμού και στην Κένετη, στις χρυσές ακρογιαλιές μας, στα σχολεία μας και στις εκκλησίες μας. Θα ξαναστολίσουμε την πόλη μας, θα την ξαναντήσουμε στα γιορτινά της και θα καλωσορίσουμε τα Χριστούγεννα με μεγαλοπρέπεια και σεβασμό. Ελπίδα, σχεδόν 50 χρόνια μετά, μακριά από την πόλη μας, την Αμόχωστο. Θυμόμαστε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Και ελπίδα φουντώνει. Η απέτηση ίδια, καμία αλλαγή, να δοθεί η πόλη στους νόμιμους κατοίκους της. Να ξαναχύσουν τα καμπαναριά, να ξανακούσουμε χαρμόσυνες φωνές και χριστουγεννιάτικους ύμνους από τα παιδικά στόματα. Να γιορτάσουμε όλοι μαζί στην πόλη μας τα Χριστούγεννα. Ο χρόνος δεν σβήνει τις λεπτομέρειες, ούτε καν τη λαχτάρα και τον πόθο για επιστροφή. Ούτε και τα όνειρα ξεθοριάζουν. Πάντα θα μας οδηγούν πίσω στο σπίτι μας, να καθίσουμε όλοι μαζί στο γιορτινό τραπέζι όπως και τότε. Καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος σε όλους τους συμπατριώτες. Σε όλη την Ομογένεια για μια καλή και δημιουργική χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, χαμόγελα και χαρούμενες στιγμές. Ευτυχισμένο το 2024 και καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο φίλος μου, ο Σπύρος Οφέν, μου λέει «Γιώργο, να στείλουμε ευχές στην Ομογένεια». Λέω «Πλάκα μου κάνεις». Λοιπόν, η Ομογένεια είναι η Ελλάδα, μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Με μεγάλη χαρά και πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να έχετε υγεία, πάντα χαμόγελα και πολλές πολλές επιτυχίες το 2024. Στην Ομογένειά μας και στο Hellenic TV να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία και κάθε καλό σε όλους. Ο
Όπως και να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα φέτος, με δώρα ή χωρίς, με παρέα ή όχι, με χρυσά λαμπιόνια, με πολύ φαγητό ή και πιο όλητα, να θυμόμαστε πάντα, τα Χριστούγεννα είναι μέσα στην καρδιά μας, όπως και η Ελλάδα μας. Καλή χρονιά στην Ελληνική Ομογένεια, καλή χρονιά Hellenic TV. Αγαπάμε την Ομογένεια, είναι η καρδιά της Ελλάδας, είναι εκεί που χτυπάει η άλλη Ελλάδα, η δική μας Ελλάδα. Ευχές, πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, ζεστασιά στις οικογένειές σας. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες του Λονδίνου και στο πατριωτικό μας κανάλι, το Hellenic TV, ολόψυχα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος και όλα να πάνε καλύτερα από όσο πήγαιναν μέχρι τώρα. Να μην υπάρχουν πόλεμοι, να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Μακάρι να μπορούσα να έρθω κι εγώ εκεί κοντά σας, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, παίζω στο θέατρο το περίφημο έργο του Γκολντόνι, ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, και έτσι πρέπει να παραμένω στην Αθήνα. Αν κάποιος από εσάς όμως έρθει εδώ στην Αθήνα, να μην το χάσει. Άντε όλοι στην υγειά μας και καλή χρονιά! Merry... Merry Christmas! Σε Έλληνες απευθυνόμαστε. Στην Hellenic TV. Hellenic TV. Στους Έλληνες του Λονδίνου. Sorry. Πάλι sorry. Συγγνώμη. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Μπράβο. Και είσαι το υπόλοιπο. Καλή χρονιά. Είμαστε εδώ στο θέατρο Αργό. Παίζουμε το κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε. Αλλά που ξέρεις. Δεν ξέρεις, βέβαια. Ποτέ. You never know, huh? No. In case. Πάλι. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Καλή σας χρονιά. Καλή μου φίλη, Έλληνες του Λονδίνου, μέσα από το Hellenic TV να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να περάσουμε ωραία τις γιορτές, να αγαπήσουμε αλλήλους. Επιτέλους, να έχουμε μια καλή χρονιά, όσο γίνεται καλύτερη, και εύχομαι να μπορέσω να έρθω και εγώ στο Λονδίνο, γιατί λατρεύω Λονδίνο και του χρόνου. Γεια σας. Μέσω του Hellenic TV εύχομαι σε όλους σας υγεία, ευτυχία, το 2024 να μας βρει γερούς, με έμπνευση και πάθος. Πολλά φιλιά. Στους τηλεθεατές του Hellenic TV, στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία και όπου και αν βρίσκονται, ανά την Ιφίλιο, ευχές από καρδιάς για χαρούμενα Χριστούγεννα και υγεία και ευτυχία για τον καινούριο χρόνο. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, από Κωνσταντινούπολη εύχομαι σε όλον τον ελληνισμό του Λονδίνου χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, καλά Χριστούγεννα, να έχουμε μια χαρούμενη καινούργια χρονιά και εύχομαι σύντομα να βρεθούμε και από κοντά στην παρουσίαση του καινούργιου μου βιβλίου «Οι Τετζερέδες της Μαρίας». Με πολύ αγάπη από Κωνσταντινούπολη, σε όλον τον ελληνισμό του Λονδίνου και όλης της γης. Ιδιαίτερα στους φίλους που παρακολουθούν στο Hellenic TV. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2024, με υγεία και χαρά και πάρα πολλές ευχές στο αγαπημένο μου Hellenic TV. Hi, Samsara here, presenter from Hellenic Television. I would just like to wish everybody, all the staff, all the viewers, everybody at Hellenic TV and all the viewers from Hellenic TV, a very Merry Christmas and a Happy New Year.